Καταρχάς είναι πάντα μία πρόκληση να επισκεφτεί κανείς τη Σιτία και μάλιστα τις μέρες του Πάσχα, διότι τις μέρες αυτές νιώθει την κατάνοιξη, νιώθει τις αξίες, τις παραδόσεις που τις τιμούν οι κριτικοί, κυρίως σε αυτή την πλευρά του νησιού. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους, Χριστός Ανέστη, υγεία και χαρά για την περίοδο που έρχεται. Βέβαια, αυτό το ευχάριστο συνδυάζεται και με ένα σταθμό στον προεκλογικό μου δρόμο, εν όψη των ευρωεκλογών του Μαΐου για τις ευρωεκλογές. Ξέρετε, σε αυτό το προεκλογικό αγώνα έχουμε την ευκαιρία, το νέο σύστημα επιλογής των ευρωβουλευτών με σταυρό μας δίνει και αυτή την ιδιαίτερη πρόκληση να βρεθούμε όσο μπορούμε περισσότερο κοντά με τους συμπολίτες μας σε κάθε πλευρά, σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Σε αυτό το προεκλογικό αγώνα λοιπόν έχω τη δυνατότητα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, να κάνω διάλογο μαζί τους για το ρόλο της Ευρώπης μέσα στον κόσμο το σύγχρονο και το ρόλο της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Το τι προσφέρει η Ευρώπη στην κάθε χώρα, το τι πρέπει να προσφέρει στους πολίτες κάθε περιφέρειας. Παράλληλα, βγαίνω και εγώ εμπλουτισμένη από αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, διότι και εγώ έρχομαι πιο κοντά με τους συμπολίτες μας, με τις αγωνίες τους, με τα όνειρά τους. Βλέπω καλύτερα τα προβλήματα κάθε περιοχής, αλλά και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, τα οποία αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης. Το δικό μου μήνυμα σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα είναι ότι η Ευρώπη είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ζήσαμε και σε καλές εποχές, το ζήσαμε και σε κακές. Είδαμε ότι η Ευρώπη στάθηκε δίπλα μας την ώρα της κρίσης, με όλη την κριτική που μπορούμε να κάνουμε στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, από την πλευρά των χρονοδιαγραμμάτων των εσφιχτικών, από την πλευρά της αργοπορίας των αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τη στήριξη της Ευρώπης για να μην μείνουμε απροστάτευτοι όταν δεν μπορούσαμε να δανειστούμε στις διεθνείς αγορές. Και τώρα, για τα επόμενα μας βήματα, στον δρόμο της ανάκαμψης που μπαίνουμε σταδιακά, έχουμε ανάγκη την Ευρώπη να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας, να μας δώσει ευκαιρίες περισσότερες. Και αυτή η Ευρώπη, την οποία πρέπει να χτίσουμε, να γίνει πιο καλή, πιο αποτελεσματική, πιο γενναιόδορη, πιο κοντά στους πολίτες της, πιο δυνατή στον κόσμο, αυτή η Ευρώπη περνάει μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν τα κόμματα και οι υποψήφοι που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κρίσιμο ρόλο των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί που συνδιαμορφώνονται οι νομοθεσίες, οι στρατηγικές και αποφασίζονται οι χρηματοδοτήσεις. Θέλω σε αυτή την εποχή που έρχεται, την κρίσιμη για τη χώρα μας και την Ευρώπη, να δώσω τη μάχη μου με όπλα αυτά που πέτυχα τα προηγούμενα χρόνια. Εξελέγει πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους συναδέλφους μου, ευρωβουλευτές από τις 27 χώρες. Μπόρεσα και κέρδισα την εμπιστοσύνη τους. Κέρδισα μάχες για τη χώρα μας. Το νέο ΕΣΠΑ φέρει και τη δική μου σφραγίδα. Εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράλληλα τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή. Αυτά τα όπλα λοιπόν της εμπιστοσύνης των συναδέλφων, της αναγνωρισιμότητας, των σχέσεων συνεργασίας με υψηλούς πολιτικούς παράγοντες στην Ευρώπη, θέλω να τα δώσω στην κρίσιμη μάχη που έχουμε για μια καλύτερη Ευρώπη και μέσα από αυτή μια καλύτερη Ελλάδα. Ελπίζω να με εμπιστευτούν οι συμπολίτες μου. Εγώ είμαι έτοιμη για αυτές τις μάχες και είμαι σίγουρη ότι όταν τις δώσουμε μαζί θα είναι νικηφόρες.